Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, αυτά έχουν, έτσι είναι το πρώτο μας live. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά. Άλλωστε και αυτό είναι live, γιατί γίνονται από τα πράγματα. Τώρα στο Bill Gates σας κάσανε τα Windows 98, το ξεχνάμε. Σωστό. Πού το πας τώρα. Γιατί στο το macOS. Το macOS που πάντα σκάει και ακόμα και σήμερα. Το macOS που σκάει. Δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα. Hello everyone. Εγώ είμαι ο Dennis, ο Retro Player. Έχουμε να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Retro Mario. Yep. Δεν φαίνεται. Το PC. Hi. Το παιδί με το PC. Σωστό. Το παιδί που μας έχει το PC. Και έχουμε τους εξαίρετους φίλους από την Broski Corp. Πάμε πάλι λοιπόν να κάνουμε λίγο μια σύσταση. George και Παναγιώτης. Ζητήσαμε από τον Παναγιώτη να μας πει λίγο και εκείνος από την πλευρά του για το πώς ήρθε το concept για την Broski. Για πάμε. Ουσιαστικά, εντάξει, με τον Γιώργο γνωριζόμαστε κάποια χρόνια, ας πούμε. Και εγώ παρέκλεινα κλασικά και όπως και εσύ έπαιρνα και τα πράγματα από Αγγλία και όλα αυτά. Και με το Brexit αναγκαστικά κομμένα. Λοιπόν, επομένως, εντάξει, εγώ ευτυχώς έχω τον Γιώργο, του στέλνα 2, 3, 5, 10, 20, 30 πράγματα. Πάντα. Κάτι λίγα, παιδιά, κάτι λίγα. Κάτι λίγα, παιδιά, παρέκλεινα, ας πούμε, εγώ τους τελευταίους 3, 4, 5 μήνες πράγματα, ας πούμε, όταν μαζευότανε, άμα θα κατέβαινε εκείνος ή κάπως αλλιώς, αλλά εκεί πάνω μας να βρούμε έναν τρόπο, τουλάχιστον να μπορούμε να τα στείλουμε, τουλάχιστον, με ένα μικρό κόστος και να συμπεριεργαστούμε. Οπότε, η σπίτσα ποια ήταν έτσι η πρώτη κουβέντα, γιατί θέλαμε να το κάνουμε για εμάς. Πώς το κάνουμε εμείς. Πρώτη σπίτα. Η πρώτη σπίτα ήταν η κούτα που πιάσα στο Πελωνίδο. Λες με φίλε, ρε φίλε, it's possible, ας πούμε, όπως έτσι. Η αλήθεια είναι πως η πρώτη κούτα που έφτασε στο Πελωνίδο, την τελώνησα εγώ. Εντάξει, προφανώς χρησιμοποίησα άνθρωπο, ρε φίλε. Κόστος. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν ήταν τόσο το κόστος το πρόβλημα, όσο το ότι θα κάναμε όλα νομιμότυπα. Και όπως περιμένει ο μέσος κόσμος να βγάλει άκρη με το Πελωνίο, ή του χαμηλές δηλωτικές και γκίφτς και δεν ξέρω τι. Παρ' όλα αυτά, το Πελωνίο στην Ελλάδα δουλεύει με δικό του μαφιόζικο τρόπο, Ελντοράντο. Ανοίγει η κούτα, δεν σε πιστεύει, δεν με νοιάζει. Άνοιξαν κούτα που είχε ρε φίλε μέσα, ξέρω 20-30 CAB, VGC Condition, Nintendo 64 παιχνίδια. Το πρώτο που πιάσαν το Mario 64 για να καταλάβουν αν είναι ψέματα με, με τα τιμολόγια, ας πούμε, το πατήσαν στο Amazon και έβαλε ξέρω 300 δολάρια. Mm-hmm. Που ρε φίλε, στο Amazon δεν βάζει παιχνίδι ρετρό, γιατί δεν είναι marketplace που ειδικεύεται σε αυτό το πράγμα, το βάζει το eBay. Αλλά πού να ξέρουν. Το εδώ είναι σημαντικό το ότι αυτό δεν ξεκίνησε ποτέ εξ αρχής ως μια υπηρεσία. Αυτό ήταν πιο πολύ σε φάση ρε μάν, πρέπει να βρούμε τρόπο να στέλνουμε πράγματα ένα στον άλλο όπως πριν. Και απλά όταν το ξεκλειώσαμε αυτό το final boss της γραφειοκρατίας. Λέμε ότι ξέρεις, δεν είμαστε μόνοι που είχαμε access αυτό και το χάσαμε. Είναι και άλλος κόσμος που ξέρεις, αγοράζα από εκεί για τους ίδιους λόγους που είσαι και εσύ. Αγγλικό μου την UKV για κάποιο λόγο, ξέρουμε όλοι τώρα. Μην τα παντλαμβάνουμε. Και καλύτερη κατάσταση. Και καλύτερη κατάσταση. Καλύτερη τιμή. Πιο normal. Έτσι, πιο καλή τιμή. Οπότε από εκεί ξεκίνησε. Και λέμε εσύ, δεν χάνουμε τίποτα να ρωτήσουμε δεξιά-αριστερά. Και το πετάξαμε έτσι, κανονίσαμε να δει και τα λοιπά. Κάποιοι μαθητικοί και σιγά σιγά ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κρατάει το μπράτσο. Μπορείτε να το σηκώσετε λίγο το δούνε, γιατί δεν έχουν εικόνα. Το μπράτσο, παιδιά, ποιο είπε για τα μπράτσα, να τα. Εδώ. Είναι λίγο μεγάλο. Εδώ τα βίντεο, δεν έχω τα μπράτσα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ δυνατό. Πολύ όμω δυνατό. Αχ, κατευθείαν. Το είδα τι έπιασε. Το δικό σου μάτι το έπιασε εδώ. Simon's Quest. Simon's Quest. Castlevania 2 για το NES. Το γνωστό και ως Castlevania, γιατί δεν το αγαπάνε και πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ παρεξήμενο παιχνίδι. Δεν το αγαπάνε οι άνθρωποι του Castlevania Series. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω. Έχω το 1 και το 3. Δεν το έχω το 2. Το 2 πιστεύω είναι το πιο εύκολο να βρεις από τα 3. Ναι, όχι είναι το πιο εύκολο. Γιατί είναι και το πιο μισμένο. Δηλαδή είναι και το πιο μισμένο, δεν ξέρω. Πάντα το έκανα λίγο πάσο. Εμείς είπαμε, το έχουμε πει, το λέμε Παστρουβένια αυτό. Γιατί είναι πραγματικά, βασικά τα προβλήματά του προέρχονται από την κακή του μετάφραση στα Ιαπωνικά. Στα Ιαπωνικά, όταν πήγαινε στα χωριά, σου λέγανε, έχεις κανονικά κλειούς. Και για το στρόβιλο που ερχόταν και τα λοιπά. Στην Αμερική,
αποφασίσανε να το κάνουν όπως να είναι, ό,τι να είναι, όπως να είναι. Γι' αυτό και λοιπόν το έχουμε ονομάσει και εμείς Παστρουβένια. Πάτρα. Καλά κρασά. Ωραία. Μετά για να πάμε το Brighton στο 3. Γυαλίζει λίγο. Γυαλίζει, γιατί λίγο πιο έτσι. Το 3 που βλέπω είναι το USA version. Σωστός. Το οποίο μάλιστα έχει και κάτι που κερδίζει σε ένα δώρο ταξίδι στη Ρουμανία, στην Τρανσυλβάνια. Ναι, το έχω και εγώ και μου το κάνω. Παλικό. Καλησπέρα, είναι και ο Τζισάκ. Να πούμε καλησπέρα και στο Τζισάκ. Γεια σου, Τζισάκ. Δείτε λίγο τον ήχο. Τον έχουμε δει τον ήχο, έχει πρόβλημα το ΕΠΟΚΑ. Δυστυχώ θα πρέπει να σταματήσουμε στην ίδια. Άστο για την ώρα. Να ρωτήσουμε τα παιδιά αν όταν εγώ σου ξεπηλίγω και δεν του ενοχλεί ο ήχο, γιατί δεν ξέρω τώρα. Ναι, αν τα χρήτσι είναι χρήτσι. Τα χρήτσι και καλύπτει οι φωνέ και τέτοια μα πούμε. Λοιπόν, Dragon Quest Curse. Είναι ένα το εξαιρετικό, πιο εξαιρετικό Castlevania για το NES. Το ωραίο στοιχείο με το Castlevania 3 είναι τα πολλά απλά endings. Μπορεί να έχει. Κάνει static λέει. Το static πρέπει να είναι τα τέτοια, η κούτα. Ναι. Τα πίνας. Τα πίνας. Ναι, είναι δυστυχώς. Κάνει σαν τη λέω. Δεν μπορούμε να βιάσουμε, μπορεί και πολύ. Μην το ρικάρουμε. Το ρικάρουμε, είναι barely alive. Λοιπόν, το ένα στοιχείο του σύνολου που ξεχωρίζει είναι τα multiple endings και το άλλο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι οι διαφορετικοί χαρακτήρες που μπορεί να ξεκλειδώσεις και να πάρεις. Αυτά για μένα είναι τα δύο στοιχεία εκεί. Και το γεγονός ότι ο δημιουργός των αρχικών Castlevania ποτέ δεν σταμάτησε να αγαπάει το συγκεκριμένο Castlevania. Γι' αυτό και έχουμε και τη σειρά η οποία είναι λίγο tight σε αυτό το παιχνίδι. Το Curse of the Moon, το οποίο είναι ξεκάθαρα ξεπατικωμένο από το Dracula's Curse. Οπότε. Ωραία, τρίμα είναι. Δεν το λέμε, δεν λέω και κακό. Το κράζανε. Εντάξει, εγώ το κρατήκα πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά τώρα. Ακούγεστε κάπως καλύτερα. Τώρα τα καταφέραμε. Yes! Yes! Εδώ, Castlevania είναι. Αυτή η κούτα πραγματικά είναι τυχαία να τα έχει σχεδόν όλα. Αυτή η κούτα είναι γεμάτη Castlevania. Είναι, ναι. Αυτό έχει έρθει και ανοιχτά από την Κονάμι. Οπότε έχουμε και ένα και δύο και τρία. Και εσύ είναι και το τρία, βέβαια, αν και εσύ. Ναι, αυτό είναι. Euro. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Οκ, για το Castlevania είναι να πούμε. Πάλι και το 4. Να μην έχουμε και ένα Mint Super Castlevania 4, γιατί όχι αν πει. Super Castlevania, Super Castlevania, Super. Μουσικάρες, έτσι, τα παιχνίδια αυτά. Μουσικάρες, γραφικάρες. Και άξιον αυτό το αγαπημένο μου Castlevania. Εμένα όχι. Εσένα όχι. Και εγώ για πάντα τον όλο αυτό. Πολλά νόλωνα, πολλά νόλωνα Castlevania το αγαπημένο. Γιατί είναι πιο freeform, πιο έτσι ευκολάκι. Γενικά πάντα επέφερα το Micro Machines, αυτό ήταν παιχνιάρικο. Το Mega Games 2. Εγώ αυτό το παίζω στο στην Amiga. Oh, this is a very good compilation. Και Shinobi, The Revenge of Shinobi, και Streets of Rage και Golden Axe. Αυτό ποιος το πήρε. Και τώρα δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, τώρα παιδιά. Αν κάτι είναι μέσα στα αν κάτι είναι εδώ, θα το πούμε. Και δικό μου θα τα πω. Ένα Double Hits που έχει πάλι ένα Micro Machines μέσα. Άμα θέλουν να δουν κάτι που δεν έχουν παιδιά. Αυτά τα πήρε ένα που μάλλον είναι τρελαμένο με τα Micro Machines. Γιατί έχουμε και το Turbo Tournament 2 και το 96. Ήθελε να συμπληρώσει όλα. Τόσο μεγάλη σειρά. Και όμω, ναι, στο Mega Drive. Στο Mega Drive αυτό έτσι. Εγώ στην Ελλάδα δεν τα έχω ενδιαφέρον. Δεν έχουν τόσο πολλά. Όχι, όχι, όχι. Και στο Game Boy έχει μόνο το. Κάτσε, ποιο ήταν. Λοιπόν, θέλω να δώσω προσοχή. Δεν μπορεί να το ανοίξω προφανώ. Αλλά αυτό εδώ έχει το κάρτι από πάνω. Αν δεν κάνω λάθος, είχε άλλες δύο υποδοχές για τετραπλό. Ανοίξω το άνοιξε. Το ανοίξω. Ναι, άνοιξε, το άνοιξε. Έτσι. Δείξε. Έτσι, είναι τετραπλό. Πάνω στο cartridge. Τι κομπίνα είναι αυτό, ρε παιδιά. Βέβαια, αν είσαι ένα παιδάκι που χοροπηδάει την ώρα που παίζει, το παιχνίδι έχει γη. Έχει φύγει. Έχει γυριστεί από το παιχνίδι. Να το δω και εγώ λίγο. Ναι, τα δικά μου είναι. Ένας κάνει ζημιά σε εγκά σε εμάς. Έτσι, έτσι. Η αλήθεια είναι ναι, προς το πρώτο μου λέγεται. Δημήτρη, είναι εξαιρετικό. Θα γίνει βίο σε όλα τα Micro Machines θα το συμπληρώσεις. Εγώ γουστάρω πάρα πολύ όταν ένας συλλέκτης παίρνει τα κομμάτια που είναι μια σειρά. Και επιδιώξει να τα συλλέξει όλα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αυτό όντως δηλαδή, αν αρχίσει και παίζει πιο σε κάποια, προσπαθώ να το κάνω, είναι ζωρίλικη. Όταν αξίζει μέχρι μέσα μα, όπως είπα και πριν, έπαιζε στην Αμίγα. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ, Distraction Derby, Nintendo 64. Ο δύσκολος τίτλος. Δύσκολος τίτλος να βρεθεί. Είμαστε και οι δύο πολλοί του 64, και ο Παναγιώτης.
Και είναι από τα κλαδιά που για να τα βρει σε καλή κατάσταση φτύνει, όχι αίμα, μην πω τέλο πάντων. Είναι από τα πολύ δύσκολα παιχνίδια να βρει σε καλή κατάσταση και είναι σε 8 στα 10, 9 στα 10. Αυτό δηλαδή είναι το παιχνίδι, πόσο ωραίο είναι σε βαθμολογία, το βάζουμε στα 10. Σε gameplay, σε gameplay. Εντάξει, είναι ιδιαίτερο παιχνίδι δηλαδή, γιατί τα distraction είναι γενικότερα να σταλίξει. Σε μια αρένα και εγώ σκοτώνω τον άνθρωπο. Και racing. Έχει και αρένα και racing. Μάλιστα. Δεν έχω πέσει το 64, το PlayStation δεν έπαιζε. Το ίδιο παιχνίδι. Ήσουν στο PlayStation. Τι να κάνω, έπρεπε να πάρω κι εγώ κάτι. Από το Saturn δεν μου κάτσε. Α, τώρα πήρε. Πέθανε νωρίς. Πάνε και εδώ πέρα κάτι για PSP. Ένα κλασικό τίτλο που το ψιλοκυνηγάνε. Capcom Classic Collection. Ναι, αυτά έχουν αρχίσει και στο PS2 και στο PSP είναι αρκετά. Έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν αυτά. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ να σπάσει και θα πρόλαβα να πάρω μπαμ μπαμ. Είναι και. Το emulation είναι πολύ περίεργο και αλλάζει κάθε φορά. Ο Κίμωνας γράφει PM. Ξεκινήσαμε τα πίσω. Κίμωνα άστο ρε φίλε, να πούμε άστο. Έχει μέσα ωραία πραγματάκια όμως, έτσι. Έχει πολύ ωραία. Λοιπόν, και σας πάω τώρα, εδώ για τους φανατικούς του Pokémon, Pokémon Heart Gold. Έτσι. Τα πάκια μας. Το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Έτσι. Και το οποίο έχει, ναι, μπράβο, έχει το. Το μπράβο, έχει το τρισδιάστατο, το. Πώς το λένε, κάποιος το ονομάζουν τέλος πάντων. Και είναι σε, όχι σε εξαιρετική κατάσταση. Δηλαδή είναι κάποιοι που αγοράζουν πράγματα τα οποία έρχονται σε μένα. Τα βλέπω και. Και στα πακετάρουν με πάρα πολύ ουσιαστικά για το λόγο. Γιατί είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αυτό. Η ευθύνη, δεν ξέρω ποιο το πήρε. Να είμαστε πολύ καλοί φορέ. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να έχω κάνει λίγο έτσι μια τραμάτι αυτό το 3D, το οποίο προφανώς δεν μπορείτε να το δείτε τώρα, γιατί θα είναι δύο μάτια για να είναι. Το χωρίς τα άλλο. Εγώ θα παίρνω για φάση. Συνεχίζουμε με Pokémon, γενικότερα έχει... Έχει ψωμί το Pokémon. Έχει περάσει πολλά Pokémon, πολλά περίπου από όλα. Ναι, κάτσε το γράμμα. Σε άλλο τέτοιο υπήρχε και Pokémon με διπτρολόγιο, για κάτι τέτοιο Pokémon σου κάνετε. Α, ναι, οκ. Είναι το Pokémon Pinball για το Game Boy. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί αυτό έχει μέσα και τη φόρμα. Είναι πάρα πολύ, είναι όντως νεφωνετικό. Πάρα πολύ ωραία αγορά. Τώρα από στο φίλο ή στη φίλη που το απέκτησε. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα φεγγάρι που η Nintendo έβγαζε όλους τους χαρακτήρες. Τι θα τους κάνουμε τώρα, ας βγάλουμε και ένα pinball. Ήταν το Mario Pinball. Ναι, το Mario Pinball ήταν creepy, γιατί σε μια φάση. Τι κάνει το κουμπί του Mario. Γιατί δεν παλάτε. Το Kirby Pinball. Το Metroid Pinball. Το Metroid Pinball. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Ό,τι ήταν στρογγυλό δεν μπορούσε να είναι στρογγυλό. Ό,τι μπορούσε να είναι στρογγυλό. Όλα αυτά βγήκανε απλά και μόνο για να δυσκολεύσουν όσους θέλουμε να τους μαζεύουμε, ξέρεις, όλες τις σειρές. Λοιπόν, σας ξαναπάω σε Castlevania. Castlevania Chronicles για το PlayStation. Αυτά είναι για τους φάντους Sony. Το ένα από τα δύο Castlevania του PS1, το λιγότερο δύσκολο, για να μην πω άλλη λέξη να βρεθεί. Κάπου το έχω και εγώ εδώ. Καλά, ναι, και εγώ το. Δεν θυμάμαι τρόπο, το έχω αλλά κάπου το. Εκπληκτική κατάσταση, δεν το συζητάμε. Λες και δεν το ακούμπησε άνθρωπος το συγκεκριμένο. Μπράβο, εντάξει, δεν θα το πειράξουμε, δεν το ανοίξουμε. Very nice, perfect. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Αν υπάρχει κάτι στα Castlevania του PlayStation, είναι τα artwork της Hayami Kojima. Ναι. Hayami Kojima έχει κάνει απίστευτη δουλειά στα artwork. Είχα πάει σε σπίτι κιόλας που είχε το Santa Lilo Sangre, που είχε το artbook της Hayami Kojima, που έχει μέσα και artwork της κάθε του Castlevania. Είναι απίστευτη artist. Και στη σειρά από εκεί πήρε τα... Μα εκεί πήρε το πώς ήταν το design όλο. Συνεχίσουμε με τίτλο PC. Συνεχίσουμε με το Retro Mario, που πάντα έχει να μας δώσει αυτές τις σκέντες πληροφορίες. Λοιπόν, το PC game είναι αυτό. Το Die by the Sword είναι ένα παιχνίδι που θα λέγαμε σήμερα ότι τότε έμοιαζε στο Dark Souls. Μοιάζε αρκετά στο στυλ με την κάμερα, την κίνηση. Και ήταν ένα από τα πρώτα παιχνίδια που πραγματικά, ας πούμε, η βία ήταν τρομερή, πολύ αίμα. Και έκανε dismember τους, δηλαδή κόβε σκιαριά, κεφάλια, κανονικά. Γι' αυτό άλλωστε λέει κιόλας Limp from Limp, και το εννοεί, δηλαδή είναι ο τίτλος. Είναι literal. Είναι τέρμα literal ο τίτλος, πραγματικά. Λέω, δεν το ξέρετε, βάλετε κάποιο βίντεο. Βάλετε κάποιο βίντεο στο YouTube να το δείτε, γιατί πραγματικά ήταν. Ποια χρονιά είναι τώρα αυτό. Εστίασε εκεί, είναι πριν το 2000. Το 2000, είναι VFX. Ναι, είναι. Είναι ένα κοκκινό που του δίνει. Δεν έχει τέτοιο, όχι. Κάπου τρέχει. Τρέχει, αρκετή.
Μαλλιά καλύτερα. Πόπορε φίλε. Ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, θέλω λίγο να σε ανταλλάξω την προσοχή στα recommended. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε Pentium PC στα 166 MHz, για να παίξεις καλά, έτσι. 32 MB RAM, 8 GB CD-ROM speed και 3DFX καταγραφικών, PowerVR ή NVIDIA. Όχι καμιά NVIDIA. Τότε δεν υπήρχαν και πολλέ ούτω ή άλλω. Ξεκάθαρα. Συγνώμη που φωνάζει. Δεν είναι καλά. Αν και λεκτικά δικό μου λέει ο Σωτήρης. Λοιπόν, είναι το εξωτερικό 37 νομίζω. Ωραίο. Μια χαρά, πολύ ωραία. Θα το αφήσω έτσι. Το θέμα είναι ότι έτσι πω τα βγάζουν. Θα σου πηγαίνουν ένα κατεμέρα και θα σου πηγαίνουν ω έκανε τέντο. Καλύτερα. Έλα, έλα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τρινάκι με ένα πάρκ. Με ένα πολύ καλό τίτλο Mega Drive. Maximum Garnet. Πόνος. Αυτό εδώ είναι κασέτα πόνο. Πόνος. Ναι, αυτό είναι ένα παιχνίδι που όλοι θέλουν και λίγοι έχουν. Και... πόνος. Το έχουν πάρει κανένα δυο τελευταία, είναι αλήθεια. Τσάτ, σας παρακολουθώ να ξέρετε. Very nice. Σας βλέπω. Τσάτ. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραία αγορά. Εντάξει, αυτό παιδιά... Δεν ξέρω ο φίλος άμα μας παρακολουθεί που το έχει πάρει. Ο φίλος παρακολουθεί. Παρακολουθεί. Άντε ή και άκουλο. Και Biohazard Battle, Mega Drive. Και αυτό είναι αυτό, σούπερ. Okay. Ναι. Έχει πολύ Mega Drive συγκεκριμένη παραλαβή. Παίζει πολύ πραγματικά από Mega Drive. Εγώ συγκεκριμένα δεν το ξέρω καν. Πρώτη φορά το είδα να φέρνει στα χέρια μου. Και εγώ το έμαθα πρόσφατα δηλαδή. Από τα άλλα παιδιά που του σκόνη. Τόσο σκόνη και άλλα παιδιά. Αυτό παραδείγματο το έχω ξανακούσει, αλλά δεν το έχω παίξει καθόλου. Δεν μπορώ να φέρω άποψη. Συμβαίνει και αυτό παιδιά στον κόσμο. Αυτό που πρέπει να δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ξέρω. Εγώ πάντω νιώθω ένα δέο δίπλα στο Retro Mario, ο οποίο έχει επίση γνώσει και σαν μια πολύ λίγο μπροστά του. Δέο, κυκλοπαίδια, wiki, wiki. Τι είναι όλα αυτά τα εδώ σα έχουμε τα NES. Τα NES. Λοιπόν, μετά θα ξεκινήσει όλα μαζεμένα. Ξεκινά. Τζονί, δεν είναι συμφωνή, είναι το Chronicles. Ναι, Chronicles. Λοιπόν, έχουμε Trog για NES. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτή είναι μια παραλαβή των NES παιδιά που είναι πραγματικά σχεδόν σαν καινούργια τα περισσότερα. Τι λες έγινε, μου λες έγινε. I have never seen this game ever. Και είναι Trog. Και της Acclaim. Dude, what? Ναι, πάνε σημειώσεις όπως είμαστε και μετά αφού ξέρω εγώ ψάξω τα ρόξα να δούμε τι πήρε αυτό. Λοιπόν, εδώ θα ευχαριστήσουμε λίγο πάρα πολύ τον φίλο τον Ντένις, γιατί αυτά είναι και τα τρία δικά του. Yeah, να το δείξει σήμερα. Yeah, yeah, thank you. Λοιπόν, εδώ πήρα το soccer της Konami. Επειδή έχω αυτό που είπαμε πριν, προσπαθώ να αφήσουμε κάποια series, έχω μπει σε ένα sprint να πάρω τα αθλητικά παιχνίδια της Konami της τότε εποχής. Το Double Dribble, αυτό εδώ πέρα, το άλλο που τρέχουν. Οπότε γι' αυτό πήρα αυτό εδώ πέρα. Εδώ το Kung Fu, ένα παιχνίδι Black Box, το οποίο το είχα φέρει την Αμερική το 1988 στην Ελλάδα. Κλασικός τίτλος αυτός. Ναι. Πολύ κλασικό. Το έπαιζα, έφτανα μέχρι πάρα πολύ μακριά, δεν το μηδένιζα, δεν μπορούσα να το κέντρω τότε. Πάντα έχανα σε αυτούς στην πετέρπη τραπέζα που ήταν η Κοντήλ και σε καλιάζανε σε ένα σημείο που φαίνεται ότι κάνουν κάτι που δεν πρέπει να κάνουν σε βίντεο παιχνίδι. Τα κολλάγανε και μπροστά σου και πίσω σου και εκεί έχανα. Τώρα έχεις την ευκαιρία να το επιβεβαιώσεις, όχι. Και τώρα εδώ πέρα, World Wrestling, δεν το έχω παίξει, αλλά είναι Tecmo, οπότε είπα, ok, να το δοκιμάσω. Και με την Tecmo τη σειρά έχω πει λίγο σε ένα σπίτι να πω στο παιχνίδι, οπότε αυτά το μένω. Και κλείνουμε αυτή την τετράδα NES με το Solstice, επίσης ένα παιχνίδι που αρκετοί από σας γνωρίζετε. Yes, it's a classic NES game of the late 80s, early 90s. Ωραία, να σας συνεχίσω με ενίες τότε. Sorry, παιδιά, εγώ παρακολουθώ και το πανικό. Πέρα λιώνουν όλοι. Ο Σωτήρης σε μια φάση. Όχι, είναι ψέματα σας λέω. Τα έχω παίξει όλα και σε μια φάση. Όταν το έχω παίξει, όντως και πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραία, εντάξει, δεν είναι ωραίο. Εγώ είμαι λίγο ηλίθιος και μ' αρέσουν κάτι τέτοια. Έχει, είναι κάπως περίεργο. Πάμε για λίγο έκρηξη. Θα τα βάλω στο ράφι μου αυτά, μου επιτρέπετε, έτσι. Βεβαίως. Live στο ράφι. Να πω κάτι. Μπορεί κάποια άλλα που μου αρέσουν να τα βάλω στο ράφι μου.
Άμα δεν είναι άλλον. Είναι μέσα στο σπίτι μου. Πάμε λίγο για πόνο. Πάμε για πόνο. Εδώ. Με τρομακτική. Αρχίζει ο πόνος. Πραγματικός πόνος. Τι τυφλάρα. Η μουσική. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι που κάνει τα. Το πρώτο Metroid. Έχω παράσταση. Το οποίο εντάξει έχει παλιώσει πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα, είναι αλήθεια. Αλλά παραμένει ένα τεράστιο classic και ένα πάρα πολύ μεγάλο πόνος για του λέτε του NES. Παιδιά, εγώ καταρχήν προτείνω στου λάτρε του NES να το τελειώσω το παιχνίδι αυτό. Απλά κάντε το με χάρτη που θα βρείτε online στο Google. Χρειάζεστε χάρτη. Με χάρτη βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το μόνο τύπο που έχω να πω. Επίσης θέλω να πω όσοι είστε υπερβολικά πανικόβλητοι συλλέκτες και θέλετε δεν τι καλά να έχετε τα πάντα Metroid, Famicom Disk System. Να μην χρειάζεστε password και φυσικά δεν χρειάζεται ποτέ να αλλάξετε μπαταρία στην κασέτα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω μόνο. Λοιπόν, εκεί πέρα η waifu μας η Samus. Μεγάλη αγάπη το Metroid. Εγώ μπορώ να ξαναπώ πάλι για το κωδικό ή το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές το έχουμε βάλει. Πολύ γρήγορα θα το πω. Τότε ήταν που με πήρε τηλέφωνο ο ξάδελφος μου και μου είπε θα βάλω τον κωδικό που θα σου πω. Ποιο να βάλω, το Justin Bieber. Κάτσε όχι, Justin Bieber. Για πλάκα το, εγώ ακούω Justin Bieber. Λοιπόν, βάλε το Justin Bieber και θα δεις. Και λέω σίγουρα μου λέει ναι, βάλω το Justin Bieber. Και έβαλε το Justin Bieber και ξαφνικά αυτό ήταν μια ξανθιά, ένα sprite, μια ξανθιά κοπέλα. Με φοράει μαγιό, ξέρω εγώ τι φορούσε και mind blowing. Λέω, ανακάλυψα, ενώ όλοι τα ανακαλύψαν όταν τελείωσε το παιχνίδι ότι η Σάμους είναι γυναίκα. Εσύ το ανακάλυψε με το cheat. Με το cheat, ναι. Και το manual, το έχω και το ελληνικό το manual. Μέσα αναφέρει ο. Αρσενικό Σάμους. Ναι, είναι λάθος. Αυτό θα το θέλω να το δω. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή αν προσπαθούσαν να σε μπερδέψουν. Μάλλον πιστεύω ότι το. Και αν ήταν λίγη μετάφραση, μάλλον ήταν λάθος. Καλά, ναι, αλλά. Το πώ θα το πει και τι είναι κακό. Εντάξει, το δούμε. Είναι κακό, κατελημένωση. Πάμε για άλλο ένα πόνο. Άλλο ένα δυνατό. Ευχαριστούμε όλα λάθος. Μα λέει καλή αρχή. Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα λάθος. Είναι όλα λάθος. Ουσιαστικά το Metal Gear Solid. Αυτό δεν νομίζω ότι το έχουν δει πάρα πολλοί άνθρωποι μπροστά στη ζωή τους. Οι περισσότεροι που ξέρουν το Metal Gear ξεκινήσαν από το PS1 και είναι λογικό. Metal Gear Solid. Έτσι. Αλλά δεν ήταν εκείνο το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ούτε αυτό είναι το δεύτερο. Αλλά η αρχή έγινε σε υπολογιστές και εδώ. Στο MSX. Ακριβώς. Το MSX. Very nice. Εγώ έχω μόνο το νούμερο 1, οπότε το θέλω το νούμερο 2, δεν ξέρω ποιο είναι. Αλλά PM που λέει και μόνο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν ξέρω. Δεν πολύ νοιάζει. Λοιπόν, Killer Instinct Gold σε πάρα πολύ. Τίτλος ο οποίος πολεμήθηκε όταν πρωτοβήκε, γιατί περιμένανε κάτι πολύ καλό, κάτι πιο καλό ας πούμε κοντά στο arcade. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, εκτιμάται περισσότερο. Όχι, βέβαια. Ήταν και από του πρώτου τίτλου του Nintendo 64, όμως ήταν και λογικό να μην μπορεί να κάνει utilize τη δύναμη τη κονσόλα. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που το κατηγορήσαν είναι γιατί μεσολάβησαν πάρα πολλά χρόνια. Από τη στιγμή που είχε βγει ως arcade, ως Ultra 64 και είχε βγει στο Super Nintendo το port, το οποίο προφανώς ήταν χειρότερο, αλλά ο κόσμος τότε δεν πολύ καταλάβαινε τη διαφορά. Οπότε παίζει το παιχνίδι στο Super Nintendo και νόμιζε ότι παίζει το ίδιο. Ενώ έχει τεράστια διαφορά. Και μετά όταν βγήκε αυτό, είχαν μεσολαβήσει τόσα πολλά χρόνια που πλέον ήταν παλιό. Δηλαδή ήταν 2D sprites. Ήταν pre-render 2D sprites, τα οποία ήταν μενόμορφα, αλλά στην εποχή ήταν. Μην ξεχνάμε ότι ήταν παιχνίδι 3D, έτσι. Ήταν εποχή που αν κάτι δεν ήταν 3D, ήταν μαλακία, ήταν λάθος. Όντως, ισχύει αυτό, ισχύει. Δηλαδή, είναι μια έκφραση στα αγγλικά που λέγεται too little, too late. Έτσι. Οπότε, μάλλον, πολεμήσαν δηλαδή το, πολεμήσαν το 2D πολύ, όπως και το Mystic Makers και το Yoshi's Story. Γιατί η κονσόλα απλά... είναι πανέμορφη. Ναι. Δηλαδή, τώρα το βλέπουμε, εγώ βλέπω τα Spice, είναι απλή. Απλά επειδή η κονσόλα λανσαρίστηκε ως δυνατή 3D κονσόλα... Η κονσόλα δεν είπατε 2D, σου λέει το... Τώρα έχει γιατί δεν το ξαναχίσεις, δηλαδή, καλύτερο, ας πούμε, σαν remake. Ναι, και πάλι το... Δεν το θεώρησε και πάρα πολύ το 2D, δηλαδή το Mystic Maker είναι τρομερό. Αλλά νομίζω ότι το 2D σε Saturn PlayStation ήταν ελάφρως καλύτερο. Ήταν, ναι. Εντάξει, ήταν σωστά. Αλλά γενικά το 2D το πολεμήσαν αρκετά. Σε Saturn πολύ καλύτερο. Ειδικά οι Ιαπωνέζοι για τέτοια. Το πολεμήσαν αρκετά. Πώς πάμε, ακριβώς, λέει είναι κάτι που το Cruising USA. Ναι, αφού το ζητάει ο φίλος, θα του δείξουμε κάτι για το Wii. Cruising για το Wii. Ναι. Τι σύντοση ήταν αυτό. Το οποίο. Αν αλλάξει το λογότυπο και βάλει πάνω. Το Need for Speed Underground είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν καταλαβαίνω. Στη βάση που όλα τα παιχνίδια εκείνης εποχής προσπαθούσαν να γίνουν Need for Speed. Αυτό είναι δικό μου. Και θα σας πω, ήταν auction, το οποίο δεν το χτύπησε κανένας και το πήρα μία λίρα.
Το πλήρωσα μία λίρα και πλήρωσα και 2,5 λίρες για το λεωφορείο. Δηλαδή γίνονται τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το καλό με την Αγγλία. Ότι δεν θα βρίσκει όξιο. Τώρα εντάξει, και εγώ να σου πω την αλήθεια, έψαχνα τα κρούσμι στο Nintendo 64 και έπεσα πάνω σε αυτό. Μία λίρα. Καλά, το έκανα save. Και λες κάποια στιγμή όταν θα έρθει. Ναι, και όταν ήταν μετά από 3-4 μέρες. Email ξαφνικά. Ναι, email, ξέρεις κάτι, αυτό που κοιτά τέτοιο. Μπαίνω, βάζω κι εγώ μία λίρα, δεν είχε κανένα. Εγώ πάω τα παρακολουθώ τα auctions και αυτό επειδή ήμουν στη δουλειά και μόνο ξεπάτησα, το έβαλα και μετά ξεχάστηκα. Εγώ δεν έφεξε φουλ, οπότε. Α, τέλεια. Και απλά μου έρχεται ένα mail ότι ό,τι κέρδισε, α πούμε, με 0,99. Όχι, δεν κάνει. Ναι, ήταν και σε φάση ό,τι καλύτερα. Αυτά τα καλά πάμε, έχουμε κι άλλα να δείξουμε. Είναι πολύ αρχή. Είναι τεράστια κούτα και εγώ σε ύψο τη κούτα είναι το ένα. Πέμπτο ή ένα έκτο έχουμε ανοίξει. Ακόμα έχει. Οπότε πάμε. Πολύ πράγμα. Game Boy Advance, Dragon Ball Advance Adventure. Ένας τίτλος ο οποίος έχει αρχίσει και ανεβαίνει επικίνδυνα. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία επαφή με Dragon Ball, αλλά μου είπε ο Παναγιώτης ότι είναι εκπληκτικό. Ναι, μου λέει. Λόγα παίξει και στην εποχή του αυτό. Είναι Kid Goku, εποχή. Ναι. Το αέρα με τον Goku που ήταν. Πολύ όμορφα γραφικά, πάρα πολύ. Πρέπει και μπορώ. Έτσι λέγε. Όχι. Πρόσφατα ανέβασαν τέτοιο βιντεάκι και τέτοιο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για πάμε. Λοιπόν. Τίτλος για PC. Σε αυτά να πω την αλήθεια εγώ, δεν είμαι και πάρα πολύ γνώστης. Πιο πολύ εδώ πέρα να μιλήσετε εσείς για αυτά. Εγώ είμαι γνώστης του PC, αλλά δεν τα είχα παίξει φυσικά όλα. Τώρα αυτό είναι το Light and Darkness, το συγκεκριμένο εγώ πραγματικά δεν το γνωρίζω καθόλου. Αν δεν το ξέρουν τα παιδιά, εγώ δεν έχω να φυσίσω πραγματικά τίποτα για το σέγγιμα. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ βαρύ beatbox. Είναι Interplay, βλέπω ότι είναι. Ναι, είναι αδέντρο. Μάλιστα έχει το, μπράβο, είναι το gatefold, το design. Αχ, τι ωραία που ήταν κάποτε τα μεγάλα τα κουτιά το PC. Δηλαδή, πού πήγαν αυτά, πού πήγαν αυτές οι εποχές. Τώρα πες να παίξει μια πλαστική να το κάνεις γιατί είναι και μάνιουαλ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι τα CG τα γραφικά ήταν πολύ αρχικά λάθο προς την ΟΟ, που μάλλον είναι από artist, κάτι ανάμεσα σε φωτογραφία και. Τρομερό. Είναι πολύ ωραίο γραφικό. Δηλαδή τότε τα γραφικά δεν ξέρεις πόσο ρόλο παίζανε, γιατί τα παιχνίδια ήταν υποδιέστατα σε γραφικά. Οπότε πήγαιναν να σε τραβήξουν με το εξώφυλλο. Και έλεγε εσύ ένα εξωφυλάρα με κάτι τύπους με. Δεν ήταν διαβάσω. Δεν ήταν διαβάσω τα recommended specs. Όπως και στο άλλο. Κάτι δεν πρέπει να δεν ξέρω. Όχι, καλύτερα, όχι, να διαβάσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν πολύ δυνατό τίτλο για το Game Boy. Το ήθελα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι. Και είναι και. Μαλάκα, δηλαδή πραγματικά όλες τις ώρες. Βρίσκουν τα παιδιά κατάσταση η οποία όσο και να προσπαθήσει. Δηλαδή πραγματικά ρε Ντένις, ρίξε μια ματιά. Λύθηκε το μυστήριο. Είμαστε και εμείς του Μίντα, λες και εσύ. Δες και πες με εσύ αν έχεις δει πολλά πιο μικρά παιδιά. Α, μα σχολιάσει ο φίλος. Είναι του. Είναι το Night. Το Night in Darkness. Πάρα πολύ ερωτηκητικά. Μπίκαρους. Μπράβο στο φίλο που το πήρε. Είναι πιο Mint από το Mint. Δηλαδή είναι ο ορισμός του Mint. Αν μου έλεγε κάποιος ότι είναι καινούριο τώρα σε κατάστημα, σου έλεγαν είναι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, Resident Evil, Deadly Silence για το DS. Για το DS. Α. Ουσιαστικά το Resident Evil 1 είναι και έτσι. Κάποια extra features, ας πούμε. Παίρνεις με το πενάκι, κάνεις το μαχαίρι και αν κάνεις πολύ tap το την κουστίτσα της Jill, σε λέει Pervert. Αλήθεια αυτό το έστω. Παιδιά, τα καλά. Έχω παίξει το κλασικό, δεν έχω παίξει το. Αυτές είναι οι μικρές λεπτομέρειες που ξέρεις, κάνουν τη διαφορά. Πάμε λίγο ακόμη. Garfield. Αυτό το έχω από την παιδική μου ηλικία, είναι το αγαπημένο μου Garden Game. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εγώ το είχα παίξει πιτσιρικά, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δηλαδή, μέχρι το δεύτερο κόσμο έφτανε. Το θερμάτιζα χωρίς κανένα. Όχι, δεν ήταν. Εγώ δεν το έχω παίξει. Σε Mega Drive δεν είχα ιδιαίτερο exposure. Αλλά μου κάνει εντύπωση που εδώ έχει κλειπ για το φάκελο. Αυτό ναι. Το είπε εγώ ποτέ. Υπήρχαν σε πολλά, ειδικότερα στα σε όλα τα ευρωπαϊκά. Έχει απλά τα κόβουν, γιατί κόβονται σχετικά εύκολα. Επομένως, θα δεις πολλά παιχνίδια που λείπουν. Όχι, το tab, ναι. Το ότι έχει κλειπ για το tab. Α, έχει, για να το κρατάει κάτω, ναι. Κάθε πίστα, αυτό το παιχνίδι, τι φάση είναι. Ο Garfield χαλάει την τηλεόραση του Τζον. Και πριν γυρίσει ο Τζον, την προσπαθεί να τη φτιάξει, αλλά κατά λάθος δημιουργεί ένα τέρας που τον ρουφάει μέσα στις ταινίες. Κάθε πίστα είναι μια διαφορετική ταινία. Ναι, μπράβο. Η πρώτη ταινία είναι η πρώτη ταινία και καλά είναι. Ο Μιζράκουλα. Πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Το καλύτερο παιδιά και το πιο ωραίο που ήταν το, και εντυπωσιακό για την εποχή του Mega Drive ήταν δύο πράγματα. Πρώτο, το Κατσαμπλάνκα που ήταν όλα ασπρόμαυρα και σου πω κάτι. Σωστό, ναι. Και το άλλο που ήταν πολύ εντυπωσιακό ήταν η Special Stage
που πήγαινε μέσα από το καλώδιο και καλά περιμένουν από ένα καλώδιο στο άλλο. Και είχε τη ζέστα του εφέ απ' έξω που ήταν κάτι ρίξη που ήταν κάπω τρισδιάστατα. Είναι πολύ ωραίο εφέ αυτό. Very nice. Very nice. Μόνο μου ηλικία όλα. Είχε μόνο το Metal Drive. Ναι, ναι, σου λέει. Είναι αγωνιστικό. Λοιπόν, και μια και το λέγατε και πριν, είναι και αυτό μέσα, Mystic Makers. Ναι, αυτό το θέλω. Για να το ξέρω. Shake, shake. Αυτό είναι τη μύτη. Shake, shake. Δεν είναι ένα ακριβό παιχνίδι. Όχι, όχι, πιο φθηνά. Αλλά πιο φθηνά, 30-40 παιδιά. Τόσο ανάλογα την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση θα. Στην Αγία, δεν ξέρω. Στην Αγία, ναι, ναι. Το θέλω. Είναι ένα αρκετά. Δεν το δώσανε πολύ βάση το παιχνίδι, αλλά έχει αρκετό βάθο. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό platform του Super Mario τύπου πηδάω. Έτσι έχει δουλειά από πίσω. Έχει γρήγορα. Έχει χαρακτήρα ο οποίο δεν είναι γνωστό. Έτσι είναι δύσκολο. Και γενικότερα ότι έδινε στο Nintendo 64 που δεν ήταν γνωστό, δυσκολευόταν. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά παιχνίδια τα οποία δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Είναι πανέμορφα τα γραφικά του. Το θέλω αυτό το παιχνίδι. Θα ψάξω να το βρω. Επίσης, παιδιά, είναι φτιαγμένο από την υπέρτατη Treasure. Σωστό. Υπέρτατη Treasure. Και μια και δεν δείξαμε πολλά Castlevania απόψε. Έλα λίγο, Τσάλι. Θα πάρουμε ένα ακόμα Castlevania. Για το Wii, αυτό ευτυχώς είναι φθηνό Castlevania. Είναι ακόμα τα Castlevania σαν δυτικούς. Έχουμε πόσες γενιές Castlevania έχουμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όχι, και που είναι σε μια φάση, δεν πιστεύω, έχει μεγαλύτερα από αυτά από μένα. Μετάφραση παιδιά στα αγγλικά είναι επικίνδυνη. Αυτό. Ναι. Σωστό. Άρα το ξέρετε, τι είναι αυτό. Πάμε. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι για τον Dreamcast, που έθεσε γερές βάσεις. Γιατί ξεκίνησε ως Metropolis Street Racing στο Dreamcast, και το 2 μετά, και μετά είναι ουσιαστικά το. Βέβαια τώρα το Project Gotham Racing στο Xbox. Έτσι να μην το μαλακίες, νομίζω ότι θυμάμαι καλά, αλλά είναι φιδάρα και πραγματικά όποιο το πήρε εκείνη την εποχή που βγήκε το Dreamcast, πραγματικά έδειχνε τις δυνατότητες του μηχανήματος. Είναι πολύ κλασικό. Όποιος λοιπόν το πήρε για Dreamcast αυτό το παιχνίδι, είναι γενικά ένα must have. Παιχνίδια τα οποία όταν είναι Dreamcast είναι μαζί με το Sonic Adventure, μαζί με το Crazy Taxi, γιατί είναι τα κλασικά παιχνίδια που είναι το πάνε πακετάκι με την έννοια της Dreamcast. Και να σχολιάσουμε, λέει ο Σωτήρης στο chat, ότι αγοράστηκε το παιχνίδι του PC, το Let the Darkness, το οποίο είναι 3 λίρες. Αυτά τα λέτε και εσείς, αυτό είναι αυτό που θα δείξω κολλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. 3 λίρες. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που εγώ προσωπικά πριν το πιάσω στα χέρια μου δεν το είχα ξαναδεί. Είναι ένα Game Boy Pack, το οποίο επίσης είναι σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω πού τα βρίσκεται πραγματικά. Είναι μαζί με το Mario, Yoshi και το Tetris, σε ένα πάρα πολύ όμορφο σουτί. Το οποίο είναι πολύ λεπτό, δηλαδή δεν είναι ένα χοντρό cardboard box για να αντέξει τον χρόνο. Οπότε το γεγονός ότι είναι σε αυτή την κατάσταση είναι εξωπραγματικό. Είναι πάρα πολύ το φιλό που το πήρε. Δωράκια, περιμένουμε δωράκια. Έμεσα ρε γόλε, να το σπαντήσει ο Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ. Smash TV για το NES. Oh, Smash TV! Δώσε το Game Boy πρόταση. Και μετά θα σου πω πάσα. Είναι το σκηνιδάκι του Smash TV, έτσι. Δεν το συζητάμε. Must. Retro Must. Τελείως το Smash TV, πραγματικά. Και είναι γενικά όλο το artwork. Όλο είναι βρωμάει. Είναι υπέροχο παιχνίδι. Βρωμάει έτσι, δηλαδή. Ξεκάθαρα. Πολύ ωραία αγορά, τη ζηλεύω, τι θέλω. Μα αυτό το θέμα, ξέρεις πόσα τέτοια βλέπουμε και τα ζηλεύουμε ρε παιδάκι, με την καλή έννοια. Είναι σε μια φάση, ξέρω εγώ, με το που τελειώσει το stream σου, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, άμα δεν θέλω. Χρακ! Με μόλι όπως επίκεται. Να πούμε μέχρι στιγμής αυτά που βλέπουμε τώρα σε αξία πόσο πάνε ή... Εντάξει τώρα, η αξία όλο αυτό και το... Παραβγάλε κομπιτωράκι και άρεσε και χτύπα νούμερα. Ναι. Κάπου εκεί. Ένα με 1,5 χιλιάρικο για ευρώ ή για λίδες. Για ευρώ. Τώρα, σε ευρώ σίγουρα. Ένα με 1,5 χιλιάρικο κατά τα 100. Αν σκεφτούμε ότι το Metroid από μόνο του έχει 200 και στο NES, τα Snakes Revenge και οι Dicarus, το Castlevania 4. Είμαστε πολύ πιο Castlevania 4. Μιλάμε ότι με 5 κομμάτια από εδώ μέσα φτάνει στο χιλιάρικο. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, τα Android Gamer λέει ότι τώρα έχουμε λέει πάλι παράστα. Παίζει να είναι από το Wi-Fi. Παίζει επειδή έχω συνδεθεί με το Wi-Fi να κάνει προβλήματα ήχος.
Okay. Οπότε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για την ώρα τουλάχιστον. Και επίσης κατέβασε και την ποιότητα που ήρθε τότε. Κατέβασε την ποιότητα, κατέβασε την ποιότητα από το βίντεο για να μην είναι, για να είναι λίγο πιο in sync. Αλλά αν είναι, αν είναι, και εγώ το WiFi, αν είναι κάποιο θέμα το WiFi, μπορεί να είναι τη ξύπνη που κάνει και παραπάνω το WiFi. Αυτό καταλαβαίνω. Γιατί πριν μου είπε και ο Σωτήρης ότι έφτιαξε τελείως ο ήχος. Σωστά, σωστά. Οπότε μάλλον την επόμενη φορά θα φροντίσουμε να το κάνουμε με καλώδιο. Κάτι με οτιδήποτε με καλώδιο. Έχουμε καλώδιο, όπως YouTube το βάλουμε. Όλοι τι κάνουμε. Εδώ. Ένας κονσολίτσα η οποία έγινε ο Χαμούλης όταν είχε βγει. Ναι, είναι... ο Χαμούλης ενώ δηλαδή ότι σε αρκετοί τρέξαν να το πάρουν, αλλά πιστεύω ότι το πήρανε πιο πολύ οπαδοί Nintendo παρά Sega. Οι οπαδοί της Sega δεν το τιμήσαν όταν έπρεπε να το τιμήσουν και γι' αυτό πιστεύω. Οι οπαδοί της Sega σε πληροφορώ μια χαρά τιμήσαν, τουλάχιστον αυτός εδώ. Εγώ πήρα. Απλώς εγώ που το έβλεπα ας πούμε και από τα γκρουπάκια και που το συζητάγανε, όλοι λέγανε ναι, εντάξει και περίμενα κάτι άλλο και πολύ ακριβό. Τι περίμεναν, μωρέ. Δεν ξέρω. Δεν ήταν ακριβό. Πριν, όχι, δεν ήταν ακριβό. Και είχατε πολύ καλά παιχνίδια. Αλλά λέγανε ότι να περίμενα κάτι άλλο. Όλοι λέγανε στην αρχή θα στηρίξω, θα κάνω, θα δείξω. Και όταν βγήκε, να περίμενα εδώ κάτι άλλο ή θα το πάρω πιο φθηνά. Μεγάλη στηρίξη. Εγώ πάντως έτρεξα και το πήρα. Κι εγώ. Και είχε μέσα απίστευτα παιχνίδια και ήταν δύο controllers. Και από όλα τα mini μηχανήματα που βγήκαν, πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο. Αν και το PC Engine, το Turbo. Το πάρει. Πάρα πολύ καλή πρόταση. Και αυτό εκεί έχει πολλά παιχνίδια. Και εκεί και το παιδί στο πόρτο. Έχει το παιδί στο πόρτο μέσα. Έχει μέσα και το Castlevania. Το Bloodlines. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι πάντα. Να κάνω μια απλά απάντηση στο chat. Ρώτησε ο Σωτήρης αν το game που έλεγε ήταν UK Bundle. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι UK Bundle. Θα ρωτήσω με αυτόν που το πήρε να μας πει. Δεν ξέρω τι να ξέρει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το τηλέφωνο που έχει πίσω τυπωμένο είναι όντως αγγλικό. Εγώ θα πω με σιγουριά ότι είναι αγγλικό. Καταρχήν δεν είναι αμερικάνικο. Έχει το στρογγυλό σιωδί το Oval. Δεύτερον, για να έχει αγγλικά, είναι 100% ότι είναι UK. Διαφορετικά θα ήταν localized στην χώρα. Πάντως το λέω ότι είναι. Και έχουμε την επιβεβαίωση του τηλέφωνου. Ναι, το UK number είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα sleeve. Το οποίο είναι τυπωμένο, είναι UK sleeve ξεκάθαρα. Δηλαδή, δεν είναι Nintendo Europe κτλ. Είναι ξεκάθαρα με local number από UK. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν είναι καν. Ευρωπαϊκό χώρο, το είναι σαν εκείνο, το τέτοιο, σαν εκείνο το που είχαμε εμείς από το Μινιόν, το μπαντλάκι. Α, που είναι το Χριστουγεννιάτικο, ναι, που θα δείξεις πρόσφατα. Και με την παράδειγμα, το οποίο δεν ήταν ουσιαστικό μπαντλ, το βάλαν αυτοί. Σωστά. Δίναν απλά τρία πράγματα μαζί, τα βάλαν σε ένα κουτί, το ντύσανε. Έπεις στο marketing και πήγε πέρα, παιδιά, τι είσαι το δώρα. Κάτι βλέπω πάλι εκεί, κάτι ενιές βλέπω πάλι εκεί πέρα. Blaster Master, να το δείξουμε και αυτά. Εν μεταξύ, κάνουν και η Ελλάδα γιατί είναι και στις ειδικές αθήκες όλα. Ναι, ναι, ναι. Ένα από αυτά είναι δικά μου. Ναι, ναι. Και να πούμε κάτι. Ποιο τα δύο άργε. Να πούμε κάτι εδώ το οποίο μόλις ανέφερε κάτι ο Παναγιώτης. Μόλις ανέφερε κάτι ο Παναγιώτης, το οποίο είναι σημαντικό. Όλα τα παιχνίδια είτε έρχονται με protectors επειδή έτσι τυχαίνει να τα πουλάνε περισσότερο στην αγγλική αγορά και αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάτι protector, εμείς σαν υπηρεσία είναι ότι το βάζουμε γιατί το τελευταίο που θέλουμε εμείς να φτάσει κάτι στα κάποιο με ζημιά. Γιατί αν μη τι άλλο, πρώτα εμείς δεν το θέλουμε, σαν συλλέκτες, να πάθει κάτι. Όταν έχει παραγγείλει κάτι και να σου πει σπασμένο, χτυπημένο. Και πόσο μάλλον όταν κάτι είναι και ακριβό ή συλλεκτικό ή σπασμένο με λίγο έτσι. Δεν είναι το Super Mario. Να πω ότι δικό μου είναι το Super Spike Ball. Το οποίο πάλι μιλάμε εδώ πέρα για ένα classic game τη εποχή. Καρακλασικό, έτσι. Ανυπομονώ βίντεο να πω κάτι λέει το Blaster Master. Επειδή το έχω αυτό το παιχνίδι και βλέπω ότι έχει το μαύρο μαρκαδόρο και εδώ δεν το βλέπω συχνά. Όπα τη. Είχα τη στιγμή τώρα. Μήπω είναι κάποιο μπάντλ. Μου κάνει εντύπωση ότι το είχε εδώ. Ναι, παίζει να ήταν μέρο κάποιου μπάντλ και να κάνει σκράτη από το μαρκαδόρο για να μην. Στο τεπλό μου έχουν βάλει ένα μαρκαδόρο που με το που το είδα μου κάνει. Και λέω και εγώ το έχω αυτό. Μπορεί να το βγάλει το μαγαζό. Ναι, καλά. Όχι, είναι όπλημα. Πώ είναι σε βάση. Όχι, δεν είναι σε βάση. Το έχω πάρει πολύ. Εγώ δεν έχω πατήσει. Α, εγώ το χρησιμοποιώ το ενόχλημα. Το χρησιμοποιώ βενζίνη.
Όχι, δεν είναι που βάζουν στα μάτια. Νομίζω πάντω ότι αυτό που παίζει ισχύει αυτό που σα λέω. Ότι παίζει αυτά τα κομμάτια κάποιου bundle. Και θέλουν να αποτρέψουν την. Ακριβώ. Γενικότερα θέλουν να αποτρέψουν κάποιον να το μεταπολίσει. Δηλαδή, ο άλλο να πάει σε ένα κατάστημα, να το πάρει το bundle για το δικό κατάστημα, να ξεχωρίσει τα παιχνίδια και να τα πουλήσει ξεχωριστά. Και θα περάσει μέσα στο δικό του το stock. Σωστό. Εν μεταξύ, λέγαμε πριν για τα pinball, τα Pokémon που λέγατε και άλλα. Δεν είναι ανακοίνωση. Και Kirby's Block. Αλλά ναι, δεν το έχουμε πει. Δεν είπαμε τίποτα όμως για την ανακοίνωση. Παιδιά, λίγο υπομονή ακόμα. Θα πούμε την ανακοίνωση. Τα παιδιά θα πούμε την ανακοίνωση που έχουν να κάνουν. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα και να την κάνουμε. Ναι, εντάξει, εσύ τελειώνει. Έχουμε μια μεγάλη, πραγματικά σημαντική ανακοίνωση για όλους. Χοντρικά σε 10 λεπτά να πούμε. Ναι, φαντάζομαι. Περίπου. Χοντρικά σε 10 λεπτά. Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή, γιατί μετά την ανακοίνωση έχουμε και άλλα πράγματα. Για να δείξουμε που έχουν να κάνουν με την ανακοίνωση. Λοιπόν, Kirby's Block Ball, ακόμα ένα pinball τη Nintendo. Γιατί όλοι οι χαρακτήρες της Nintendo πρέπει να γίνουν και pinball. Μόνο το Donkey Kong δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει γίνει η Bongo. Δεν νομίζω να θέλουμε να ακούσουμε τα About Donkey Kong Sponsor. Πολύ ωραία προσθήκη. Πολύ ωραία προσθήκη. Μου αρέσει εδώ στο artwork που το αστεράκι του Kirby είναι πάνω από το Game Boy. Δεν νομίζω το ξαναδεί. Δεν είναι ένα παιχνίδι του Game Boy. Προσθήκη είναι. Very nice. Λοιπόν, μου λένε εδώ πέρα, όχι νόπνευμα, το πολύ ισοπροπηλική αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ έχω χρησιμοποιήσει νόπνευμα. Το καθαρό δεν είχα πρόβλημα. Έβγαλα λίγο μαρκαδόρο, δεν μου κάνει κάποια ζημιά. Δεν το συνιστώ, μην το κάνετε. Έτσι, μην τα βγουν παρακαλώ τα ψηλά γράμματα από κάτω που να λένε δεν είναι για καμία ζημιά και δεν πρόβλημα. Όποιο το πήρε αυτό το διαμαντάκι στο Super Game Boy. Να το παίξει Super Game Boy, θα αμεθρυνθεί. Μάλιστα. Ακόμη ένα. Για Κασιλβανία. Ένα στον κανένα. Ένα στον κανένα. Αυτό ακόμα το... ένα Simon's Quest. Εντάξει, θα το πάρω τώρα για να κλείσω την τριάρα. Είπαμε, η κούτα αυτή συγκεκριμένη είναι Konami based. Έχει πολύ ασήμι. Εγώ ομολογώ. Το ένα το προφανώ το. Δεν το έχω τερματίσει το ένα. Πάει μέχρι τέλο, δεν το έχω τερματίσει. Το τρία το παίζω τώρα. Το δύο και να το πάρω, δεν ξέρω να το παίξω. Αλλά τώρα μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις αυτές που το λέω, ομολόγω που δεν το πάρω και μάλλον δεν θα το παίξω. Γιατί πάμε, γιατί βλέπω και εκεί πάλι πολύ δύναμη. Εδώ, αγαπημένος τίτλος. Αυτά είναι. Εδώ τώρα πάλι μιλάμε για πόνο, έτσι. Δηλαδή μιλάμε μια κατάσταση πάλι 10x10. Που για όποιον δεν γνωρίζει, γιατί το ρώτησα και εγώ από τον Ντένις, όταν κάποιος βλέπει αυτό το παιχνίδι, νομίζει ότι το εξώφυλλο έχει ζημιά. Ναι. Δεν έχει ζημιά. Είναι ένα. Έχει artwork το οποίο είναι από πίσω και καλά. Μάρμπλ, είναι πώς το λέμε. Μάρμπλ, σαν νερό. Σαν μάρμπλ. Σαν μάρμπλ, ναι. Δεν είναι ζημιά. Είναι έτσι τυπωμένο. Ναι. Και αυτό είναι σαν ζημιά. Μεταξύ μας με τον κύριο ανταλλάσσουμε φωτογραφίες. Ναι, γιατί δεν μου σίγουρε ζημιά. Να ξέρουμε ότι. Και δεν είναι το δικό μου. Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Ένα εξωτικό παιχνίδι. Stay tuned για αυτό το παιχνίδι. Στο κανάλι έχουμε σύντομα. Αυτό και δεν αξίζει πλέον. Επίσης, να έχετε υπόψη ότι εντάξει, το Game Boy Color ήταν τα. Η Nintendo έβαλε πολλά. Έβαλε και το Mario που ήταν η DX σειρά. Σωστά. Το Mario βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να το βρεις, γιατί σχεδόν το δίνανε έτσι. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Γιατί όλο το είχαμε παίξει ήδη πριν. Είναι και δύσκολο γιατί περισσότεροι, ας πούμε, όταν πήραν το Game Boy Color, θέλανε να παίξουν το κλασικό Mario on the go και έγχρωμα κτλ. Αυτό δεν έκανε μένα τόσο πολύ σπλάση, γιατί βγήκαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια και τα λοιπά και δεν είχαν τόσο πολύ. Γάμο κόσμο να μέσα στην αρχή. Και απόσταση το ένα παιχνίδι το άλλο 5 χρόνια. Το 93 βγήκε το πρώτο, το 98 βγήκε το δεύτερο. Το οποίο δεύτερο πρέπει να έχει πάει ως extra dungeon, το οποίο έχει το οποίο βρίσκεται στα νεκροταφεία και έχει πέσει με τα χρώματα. Το μπλε και κόκκινο και γι' αυτό το λόγο μπήκε και όλα στο color γιατί έχει αυτό το extra στα λάκια. Άλλο ένα πόνο εδώ. Αγαπημένη σειρά του φίλου μα που δεν είσαι εδώ πέρα. I love Mega Man. Έτσι. Mega Man. Εγώ πολύ Mega Man. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι οι πάλι εκδόσει του Mega Man στο NES έχουν είτε εντελώ creepy είτε εντελώ pedophile. Οι Αμερικάνοι δεν είναι. Πού είναι το ένα. Πραγματικά δεν υπάρχει. Αμερικάνοι δεν είναι. Αυτό το πιάσει να το δείξουμε στην κάμερα. Αυτό το έχουν δει οι φίλοι. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν ξέρει τι βλέπει. Βλέπει έναν μεσήλικα. Το πόδι είναι λε είναι ανάποδα. Είναι γενικά δηλαδή. Είναι όλο πολύ κρίφι το πράγμα. Δεν ξέρει τι βλέπει στην κάμερα. Είναι πολύ αστείο.
Η ιστορία, αυτό είναι το. Έχω τα αμερικάνικα. Γίνεται ένα συγκεκριμένο το οποίο είναι και αυτό, είναι απαράδεκτο, έτσι. Εντάξει, είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Είναι creepy. Είναι απαράδεκτο. Θα ξυπνήσω και το αυτό το πράγμα δίπλα μου, όταν το μάξω. Τα αγαπάω τα Mega Man. Πάντως το παράδοξο με το Mega Man 2, να πω ότι είναι από τα παιχνίδια που έχει τρεις διαφορετικά εξώφυλλα. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό UK region, αλλά και στην Ευρώπη έχει κυκλοφορήσει, έτσι. Υπάρχει το αμερικάνικο, το οποίο είναι διαφορετικό. Και μετά στη Γερμανία δεν έχει άλλο εξώφυλλο. Αποκλειστικά στη Γερμανία. Φάς. Ναι, και είναι πιο το πρόσωπο του Wiley απ' έξω. Έχει ένα άλλο art design. Οπότε έχει την ίδια φορά εξώφυλλα του ίδιου παιχνίδι. Μου θυμίζει η Silverhawk και ταυτόχρονα κάτι άλλο που λέω. Ακριβώς. Αυτό θυμίζει. Το Silverhawk. Για μένα έτσι. Μου θυμίζει λίγο από το Terminator 2, τον αυτό που. Αυτό λέγονταν εκείνη. Ήταν μια ταινία musical που ήταν πολύ καμένο και ήταν space opera και τέτοιο. Ήταν όλη μεσημένια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, πολύ πολύ καμινιά. Κάτσε να το συγκρότημα, λες, που το συγκρότημα που ήταν στο Eurovision, δεν λες. Ναι. Η Φιλανδία τι ήταν. Όχι, ήταν πιο παλιό, ήταν η Διάρκης που ήταν ταινία. Sorry. Για πάμε, Master System. Κάποιος εδώ πέρα έχει πει για το Castlevania Killer, έλα να εμφανιστεί. Ποιο Castlevania Killer. Κάποιος είπε το Castlevania Killer. Ποιος το είπε, έλα να εμφανιστεί. Το Master of Darkness για το Master System, το οποίο όντως προσπάθησε να κάνει λίγο αυτή την κέλα. Μόνο σε μένα λέει θέμα ήχος. Όχι παιδιά, ο ήχος δυστυχώς ό,τι καλύτερο μπορούσαμε κάναμε. Sorry για το τέτοιο. Την επόμενη φορά θα είμαστε πιο καλύτερα από την Μαγκή. Τώρα που γνωρίζουμε δηλαδή ότι το Wi-Fi ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα, γιατί έχουμε απενεργοποιήσει τις άλλες συσκευές. Μήπως δημιουργούσαν κάποιο conflict, θα δοκιμάσουμε next time αντί για Wi-Fi να παίξουμε με καλωδίωση. Με καλωδίωση. Και ίσως μια κάμερα που δεν θα είναι κινητό, γιατί μάλλον και αυτό παίζει. Μπορεί να παίζει και αυτό. Εντάξει, το έκανα κυρίως γιατί ήμουν σε μια φάση που λειτουργήσε σε μένα. Αλλά προφανώς δεν λειτουργούν όλα σε όλους και είναι λογικό. Sorry για το. Για πάμε για άλλο ένα πόνο. Πάμε για το επόμενο πόνο. Μεγάλο πόνο κι αυτό. Έτσι, ένα πάρα πολύ ακριβό παιχνίδι για το PlayStation 1, το οποίο είναι κατασυλλεκτικό πλέον και ακριβώς επειδή είναι σε τρομερή κατάσταση, έχει και protector, κάτι το οποίο δεν το βλέπεις συχνά σε παιχνίδια PlayStation. Μα αυτό είναι καινούργιο ρε παιδιά. Ναι. Αυτό είναι brand new. Ξέρεις κάτι, γενικότερα στο εξωτερικό και κυρίως οι Ιαπωνές και οι Άγγλοι τα προσέχουν τα πράγματα τους. Πάρα πολύ. Είναι πιο πολύ σημαντικές από ό,τι τα βρεις, ας πούμε, σε Γερμανία. Είναι ένα CDI. Ένα CDI 400. Αυτό εδώ λέει. Ναι. Αλλά δεν έχει άδικο, γιατί είχε κυκλοφορήσει και ως Magnavox. Magnavox, ναι. Πω, παιδιά, το πλωνό. Δηλαδή, αυτός έτσι είναι πηγαίνει, περίπου, έτσι. Στην Αγγλία, δεν το βλέπω. Στην Αγγλία, 150 λίρες. By the way, όσοι θέλουν να παίξουν πλωνό τώρα, γίνει το remake, ξανά βγαίνει στο Wii. Τώρα βγαίνει και το 2 που το ξεκάνει remake σε πακετάκι για το Switch. Μάλιστα. Και αξίζει γενικότερα. Okay. Τώρα το πάμε σε πολύ πόνο. Σε ένα μεγάλο big box PC και αγαπημένο παιχνίδι. What the hell, bundle και, is that? Και το εξώφυλλο είναι. Ανάγλυφο. Ευτυχώς που κάποιοι θυμούνται ελληνικά, δεν τα θυμάμαι. Ανάγλυφο. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Έχει το Doom 2 και το Master Levels. Και δεν θέλω καν. Από κάτω λες εδώ, το είναι ένα GameCube. Παιδιά είναι υπέροχο αυτό. Αυτό είναι πανέμορφο. Αυτό εδώ, Mr. Gilles, σας παρακαλώ, τι γίνεται. Τάσο, Τζόνι, αυτό είναι GameCube. Ναι, το άσο είναι GameCube. Το παίρνει το λευκό. Είναι το Pro GameCube. Δεν θα κάνω καν ερώτηση ποιο μπορεί να είναι αυτό. Φαντάζεσαι. Ένα είναι. Το βάλουμε. Ένα είναι που κάνει αυτές τις ζημίες με τα PC. Αυτά εδώ τώρα δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά τα δείχνω. Που είναι παιχνίδια PlayStation, γιατί όλα αυτά κάνανε μία λίρα το καθένα. Τι λες, αφού μία λίρα το καθένα. Ναι. Το market είναι πολύ δυνατό πάνω. Μία πολύ μεγάλη συλλογή. Και ειδικά σε παιχνίδια PS2, 360, Xbox Original, PS3, αυτά τα βρίσκει μια μικρή ιστορία. Τίτλους που έτσι. Δεν τους αγόραζα δηλαδή, ας πούμε, αλλά όταν το βρεις μπροστά σου μία λίρα, λες. Δηλαδή σε φάση. Σε τσάρι, σχεδόν βίντεο κλαμπ. Ρέιτσε βίντεο κλαμπ, τελείω. Και τώρα εδώ. Τελευταίο κομμάτι. Τελευταίο κομμάτι και μετά έχουμε την ανακοίνωση. Τελευταίο κομμάτι, αλλά δυνατό. Μεγάλο κομμάτι το βλέπω. Να το. Και τι λέγαμε που θα είναι. Να σα το δείξουμε και στην κάμερα. Pokémon Battle Set. Επίσης κάποιος είχε πει
μέσα στο chat για Pokémon, στην ότι το αγαπημένο του παιχνίδι στο 2064. Εδώ πάλι. Το συγκεκριμένο που ήταν κάνουν πάλι release, έτσι ήταν. Αυστραλιανή έκδοση. Μπράβο, ήταν specific. Μόνο για Αυστραλία. Το οποίο προφανώ για να βρεθεί πρέπει κάποιο από Αγγλία να έχει την ψώρα και να το πήρε. Γιατί κατά τα άλλα είναι φυσικά πάλι. Φυσικά πάλι. Αυστραλία. Αλλά για να φτάσει αυτό η Ελλάδα, μόνο από Αγγλία θα μπορούσε να φτάσει. Μπράβο στο φίλο και στη φίλη του καγόνα. Σε κάποιο λόγο στην κάμερα φαίνεται μικρό, ενώ είναι πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο. Ξέρεις, το καλό είναι ότι και στην Αγγλία έχουν αρκετά διάσημα και πράγματα τα οποία δεν κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη. Επομένως έχεις την ευκαιρία να πάρεις πράγματα που δεν είναι από Αμερικές, από Αυστραλίες, από Ιαπωνίες και τέτοια. Γιατί εντάξει, δεν είναι να τους λέτε. Είναι να πούμε ότι είναι υπέροχη η κατάσταση του πάλι, έτσι. Ναι. Μπράβο. Μπράβο για την αγορά. Sorry, γιατί με βρίζουν. Σε βρίζουν. Λοιπόν, και ένα παιχνίδι που είπες τελευταίο, DuckTales Remastered για το PlayStation 3, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Συλλεκτικότατο. Και αυτό σφραγισμένο φυσικά, που πλέον έχει ξεφύγει και το πουλάνε αέρα, πάρα πολλά λεφτά. Και το συγκεκριμένο, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που το πήρε μάλλον δεν θα το ανοίξει, έτσι για αυτόν τον δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να ανοίξει. Υπάρχει ψηφιακά. Υπάρχει ψηφιακά και επίσης. Από τα πιο ωραία. Εν τω μεταξύ λέει Remastered, αλλά είναι κάτι που είναι remake. Είναι remake, δεν είναι remake. Ναι, σωστό. Ωραία. Είδαμε την κούτα με τα πράγματα. Έχουμε όμως μία ανακοίνωση. Για πάμε, παιδιά. Λοιπόν, κάπου είσαι ένα κουτί εκεί τριγύρω σου, Παναγιώτη. Εκεί που λέγαμε τελειώσαμε. Έχουμε και άλλο κουτί. Έχουμε. Φέρτε το λίγο εδώ να εξηγήσουμε πέντε πράγματα. Λοιπόν, αυτό το κουτί λέει Home Depot. Καταρχήν λέει Home Depot. Εγώ Home Depot το ξέρω γιατί είμαι από την Αμερική, New Jersey, Home Depot. Εκεί πάω και ψωνίζω όλα τα hardware stuff του σπιτιού. Σαν να λέμε, ας πούμε, εδώ πέρα πράκτικα. Λοιπόν, τι είναι Home Depot. Για ο λόγος που αυτή η κούτα γράφει Home Depot είναι γιατί είναι από την Αμερική. Θα πεις και τι έγινε. Ναι, τι σημαίνει. Κι άλλοι έχουμε πάρει πράγματα από την Αμερική. Από τους μπρος και πράγματα από την Αμερική όμως δεν έχετε πάρει ακόμα. Πλέον θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κούρτα που ήρθε από Αμερική μέσω της δικής μας υπηρεσίας. Είναι μικρή γιατί ήρθε δοκιμαστικά. Ήρθε δοκιμαστικά κυρίως δικά μας πράγματα. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε με την Αγγλία ισχύει στο 100% ισχύει με την Αμερική. Ισχύει. Ακριβώς. Δηλαδή, αν το πάρουμε ως gamers, γιατί και εμείς σαν gamers πρώτα σκεφτήκαμε και κάναμε τον μπρος και την κόρπ, προφανώς, ήταν δύο ή τρεις οι αγορές που θέλαμε να έχουμε πρόσβαση από μικρή, έτσι, Αμερική προφανώς, Super Mario RPG, έτσι, Chrono Trigger. Chrono Trigger κτλ. Κτλ. Πάρα πολλά exclusive, εν πάση περιπτώσει, παιχνίδια, τα οποία δεν μπορούσαμε να βρούμε. Αν δεν πες στα αγγλικά, τα δείξεις ποικίλες τώρα από τη Γερμανία, αν τα αγγλικά, όλα αυτά που κάνουν όλα τα παιδιά, ξέρω και τα βρίσκουν στο eBay. Αλλά αυτό εδώ έχει πράγματα πάρα πολύ καλά, τα οποία τα θέλαμε εμείς πρώτα, εγώ και ο Παναγιώτης, ως συλλέκτες, για exclusive πράγματα, τα οποία κατά τα άλλα θα μας έφερε και εμάς πολύ ενέργεια και χρήμα σε όλες τις διαδικασίες αυτές που ξέρεις όταν παίρνεις κάτι ακριβώς από το εξωτερικό. Οπότε, είδου, να ανοίξει και αυτή. Να έχει λιγότερα πράγματα, αλλά έχει. Μετά, όταν θέλουμε να κλέψουμε κάτι, δεν ξέρω να το κλέψουμε. Τουλάχιστον υπάρχουν έντυπο. Δεν κάνουμε, ναι, ακριβώς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι παρότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, απλώς θα γίνεται και από Αμερική, όσοι ενδιαφέρονται για αυτό να επικοινωνήσουν μαζί για το time scale της φάσης, γιατί ξεκινάει τώρα, αν κάποιος θέλει να μας ενημερώσει για να το πούμε λίγο. Είναι διαφορετικό από ό,τι είναι για την Αγγλία. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν με μια επικοινωνία να μάθουμε λίγο πώς. Και όπως λέει και ο Κωνσταντίνος στο τσάντλι και με την Ιαπωνία, το σκεφτήκαμε. Αυτό είναι η Ιαπωνία, περιμένουμε όλη στη γωνία. Είπαμε ότι όταν είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα, μάλλον θα είναι στο Ιαπωνία. Τι μπορεί να είναι για exclusive με μέρη, δηλαδή. Εγώ α πούμε έχω exclusive και έχω φτιάξει μια ταζέντα. Λέω εγώ τώρα. Αυτό που λες. Κάτι τέτοιο. Ναι, αυτά τα links. Εδώ μέσα θα δεις κυρίως αμερικάνικα exclusive. Να ξεκινήσουμε με αυτό που λέγαμε στον Τέλης ότι θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Λοιπόν. Να κάνω σωστά να το δεις. Α, ναι. Λοιπόν, Μέγκαμαν 64, το οποίο το ψάχνα πάρα πολύ καιρό. Κάτσε. Και
δεν το έβρισκα. Ναι. Like λοιπόν, δεν το έβρισκα σε καλή στην κατάσταση που το ήθελα εγώ. Εγώ μαζεύω Nintendo 64 από 8 στα 10 και πάνω. Και δεν το έβρισκα στην κατάσταση που το ήθελα. Δηλαδή, ότι πήρα άπειρα λεφτά για να το πάω σε μια κατάσταση μεταχειρισμένο που εμένα δεν μ' αρέσει. Και το βρήκα σε πολύ καλή τιμή. Σύντομα. Θα πάρει στην Αμερική για γουατά. Όχι, δεν σκοπεύω να το κάνω grading. Δεν θα το ανοίξω, αλλά δεν το κάνω. Εντάξει, τώρα μεταξύ μα το έχει γίνει λίγο. Να πω κάτι για το παιχνίδι, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ. Εκτός ότι πρέπει να έχει το H-SIM από πίσω. Σωστά. Το λέμε H-SIM γιατί μοιάζει με ETA. Και αυτό μπορεί να το αποκλικάρουν. Το επόμενο που πρέπει να κοιτάξει κάποιο είναι ότι πρέπει να έχει τις τρύπες. Περφορέ, τρύπες. Γιατί όταν ξυπιέζεται να μπορεί να γίνει ο αέρας. Και ήδη έχω επιβεβαιώνει και βλέπω εδώ τις τρύπες της Περφορέ. Ναι. Άρα λοιπόν από εμένα χωρίς να είναι water είναι, ναι. Χωρίς να είμαι water export, αλλά εκφράζω αυτά τα δύο όσες κοιτάζω. Καλά, τώρα εδώ μεταξύ μας είναι λίγο σκάμ το water και όλα αυτά. Δεν το σώρα τι είπα τώρα. Μόνο εδώ, όχι τα κούρτε, δείτε το πριν το κάνετε άλλο. Μου κάνει εντύπωση που δεν βλέπω κανένα σχόλιο για το Mega Man. Είναι exclusive, οπότε ο κόσμος δεν έχει παίξει. Exclusive είναι εξωτικά, δεν με χαλούσε. Η περίπτωση να μπει σε ένα sealed παιχνίδι είναι τα. Ναι, εγώ τρέχω τρελά. Και πρόσεξε, cruising εξωτικά θέλετε. Cruising εξωτικά πάλι. Δεν ξέρω αν το είδε που το κάνω. Ναι, νομίζω, ήρθε πριν το. Βλέπει το τώρα, έχετε στο τσιμπήκα. Δηλαδή, και εγώ δεν στη μέρα να δεν είναι αυτή. Πρόκειται για ακόμα ένα N64 America exclusive, έτσι ξεκάθαρα. Το οποίο το έψαχνα και αυτό το κοιτούσα. Μείνετε βέβαια να δω να το πετύχω. Εντάξει, άλλο, μέγα μάλλον. Είναι το βάρος ενός σύρας γι' αυτό. Είναι το βάρος ενός μεγάλου βιβλίου. Και έτσι, για το σύρο παιχνίδια, έχουμε φτάσει πλέον να λέμε με τη Γουάδα ότι δεν κάνεις grade πια το παιχνίδι ή το κουτί, αλλά κάνεις grade το σελοφάν. Γιατί το σελοφάν εδώ έχει ένα σκίσιμο, ξαφνικά σου κατεβάζει grade. Άρα λοιπόν δεν κάνει grade την κατάσταση του κουτιού. Η κάπου λίγο σελοφάν. Η κάπου λίγο αρχίζει και χτυπήσουμε τη φάση με το Mario 64 ότι είναι λέει και καλά. Rare manufactured sampling. Και εμεί μια φάση. Οκ. Εντάξει, έχει πέσει βέβαια η αξία του. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο. Για ακόμη ένα exclusive στο Nintendo 64, δεν το βγάζω το πλαστικό γιατί αλήθεια πως ταλαιπωρούμε. Ναι, δεν πρέπει να πειράζει. Harvest Moon 64. Πρόκειται το Harvest Moon, το οποίο επίσης είναι N64 exclusive. Για πείτε μου λίγο, αυτό το Harvest Moon ήταν το πρώτο Harvest Moon. Όχι, ή το πρώτο ήταν το Ιαπωνέζικο που είχε βγει στο... Έχει βγει και στο Super Nintendo και στο Game Boy. Ναι, και στο Game Boy. Το πρώτο που ήταν. Και το πρώτο Μην γίνεις μια... Να γιώνει να γίνει. Εντάξει, εντάξει, παιδιά. Λέει, μωρέ. Άρα, για αυτό που σημαίνει, το κάνουμε νόμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα Game Gear, το οποίο είναι ερνήσιο, μπλε. Δεν είναι reselled ή rebranded. Είναι ερνήσιο, μπλε. Και ο λόγος που το αγόρασε είναι ότι κάποιος το πουλούσε με την McQueen την οθόνη. Βασικά την Ben Ben την οθόνη, την οποία και προτιμώ από τη McQueen. Άμα σου πω ότι το Ζαχάρνα ήταν ένα Nintendo 3D auction το οποίο ήθελα εγώ. Εδώ δεν ήταν auction. Σίγουρα. Όχι, όχι. Εντάξει, παρακαλώ. Αμερική. Αμερική ήταν. Το έδιναν τόσο φθηνά που τα υλικά κυριολεκτικά που χρειάζεσαι για να το κάνεις, γιατί εγώ περίμενα ο Ben Ben να βγάλει την οθόνη. Για να την πάρω. Τη δουλειά δεν είναι προβληματικά, είμαι μόνο να κάνω πράγματα. Αλλά το βρήκα μπροστά μου σε τέτοια στιγμή που ήταν αστείο να κάψω εγώ να ασχοληθώ. Μάλιστα. Δηλαδή 100 δολάρια. Και λέω 100 δολάρια εγώ, μόνο την οθόνη να πάρω με τα shipping, με το ένα με το άλλο. Βάλω και δύο ώρες να το εγκαταστήσω. Μιλάμε τώρα και είναι ένα πανέμορφο σε πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Πολύ ωραίο το ζηλεύω. It's beautiful. Και έχω ήδη προφανώ Game Gear, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Ναι, 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 ναι. I got it. You got it. I saw it. Το Julio Dengue.
Dodgeball. Και αυτό εδώ πέρα είναι. Επίσης ένα εξαιρετικό παιχνίδι. US Pacific. Επίσης πάλι μιλάμε για Tecmos εδώ. Επίσης, γι' αυτό, ποιον είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει, είναι ο συνέντικό μας. Είναι... Ποιον είναι αυτό, ποιον είσαι εσύ, τι νους είσαι εσύ. Κάποιος Μερακλής, άμα θέλεις το δώσεις. Είναι φίλος πάντως. Μπορεί να το δώσεις. Αλήθεια. Δεν τον άτιμο. Ξεκάθαρα τι νους είσαι κάθε φορά που βγαίνει. Είναι παιχνίδι. Ρε άτιμε, δικό σου είναι αυτό, πούντος δεν έφανε. Πούσε ρε, έφυγε. Εμφανίσου ρε, βιάσε έξω ρε, μπες μέσα ρε, βιάσε έξω. Sorry για την καθυστέρηση. Καλή δουλειά σου. Αλλά είναι το πακετάτημα που αυτό το πιο σημαντικό. Το πακετάτημα είναι επίτηδες δύσκολο. Τόσο δύσκολο που και οι ίδιοι μπρόσκοι που το πακετάτησαν δεν μπορούν να ξεπακετάρουν. Έτσι ξέρω ότι έχει γίνει καλή δουλειά. Πολλά. Λοιπόν, έχω πρασινάκι το βλέπω αυτό το κουτί. Σωστός. Και το βλέπω και λίγο μικρό το κουτί. Οπότε μάλλον μιλάμε για Game Boy. Λέμε για Game Boy. Μιλάμε για Game Boy. Σε πράσινο Game Boy το World Champions έφτανε. Το άλλο είναι πράσινο, το άλλο είναι πράσινο. Λαχανή είναι κιόλα αυτό. Και στον λίγο πράγμα του έχουν διαλύσει τώρα. Το τέννις. Το τέννις. Αν κάνει παράσταση, δεν θα έρθει. Όχι, δεν το τέννις, αλλά το τέννις είναι λαχανή. Τρατάφε. Δεν κρύβεις. Αυτά είναι. Για το color. Για αυτός εξαιρετική κατάσταση. Very nice. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ sharp. Είναι δικό σας αυτό ή κάποιο πρέπει πάλι. Είναι δικό μας. Τι νοσείς εσύ. Τι νοσείς παιδί μου. Τι νοσείς εσύ. Τα περισσότερα είναι το μέσα. Αλλά κάποια παιδιά ας πούμε που είχαμε μια επαφή. Έτυχε, ας πούμε, τι τους είπαμε, ας πούμε, γιατί μας λέγανε για συζητάγαμε για Αμερικάνικα και τέτοια. Οπότε, και λέμε, παιδιά, ξέρεις κάτι και το άλλα, δεν το έχουμε δοκιμάσει ακόμη. Θες, δεν θες, ναι, θέλω. Λίγο υπομονή και λέτε το χρόνο, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Ναι, γιατί το μεδί, εντάξει, δεν λίγο υπομονή, γιατί πρέπει να έχετε ξέρεμα ακριβώς, είναι λίγο αγραφτογράφητο, τώρα είναι αγραφτογράφημα. Ωραία, και αυτό βλέπω NES παιχνίδι. NES, Star Tropics. Α, είναι, εντάξει. Εντάξει, οκ. Οκ. Ο παιχνιδάρα του Αντρόπιξ. Έχει τα περίεργα του. Αλλά είναι από τα διαμάτια, τα χαμένα διαμάτια της Νιντέντο. Εδώ θα κλάψουν πάρα πολύ. Κλάμα, το είδα. Το είδες. Εάν είναι μέσα ακόμα ο Βασίλης, ξέρει ποιος είναι, που πες δεν έχει δει και το Doom, και δεν έχει πέσει τα νάς και εγώ, να μπει, να δείξει προς παρόν στο chat για αυτό που θα δείχνω. Γιατί το είχαμε συζητήσει πρόσφατα. Επίσης είναι ένα αστείο παιδάκι μου ότι κάποια πράγματα, τα καλά κομμάτια ειδικά, ο ένας συζητάει με τον άλλον και όλοι τελικά ψάχνουν τα ίδια στο τέλος. Μα έτσι πάει. Έτσι πάει. Εντάξει, πολλά πράγματα δεν τα ξέρεις κιόλας, ότι με τη συζήτηση έχω πάντα μαζί να συζητάω, ας πούμε, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, ή να βλέπω αντίστοιχα, ή να παίρνω ιδέες. Καλά, κοίτα τώρα μεταξύ μας. Είμαστε και δεν είμαστε μια μετεράστια κοινότητα. Λίγοι είμαστε. Λίγοι. Αυτή την πλακία στο κεφάλι. Λοιπόν, άνοιξε επιτέλους το θέμα. Τα κατάφερα γι' αυτό. Δες το. Η υπερπαιχνιδάρα για το Throttle. Δεν υπάρχει έτσι στο συγκεκριμένο παιχνίδι μαζί με κάποια άλλα. Όχι, απλά είναι. Απλά το περιεχομένο. Το βίντεο μάλλον. Το συγκεκριμένο είναι μαζί με κάποια άλλα τη Λούπε Σάρτ. Ήρθε! Κλαίει! Κλαίει το παιδί! Κλαίει ο Βασίλης! Κλαίει ο Βασίλης! Είναι από τις κορυφές των Adventures, έτσι δεν το συζητάμε. Την εποχή όπου όλοι ήταν τύπου καρτούν και τα λοιπά. Και εννοείται ότι έχει γράψει ιστορία μαζί με πόσα άλλα Adventures στην εποχή. Λούκα. Να είναι Λούκα Σάρτ. Λούκα Σάρτ. Very nice. Το αστείο ξέρεις είναι ότι μπορείς στην Αμερική να βρεις και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Α, ναι, ναι. Να τα βρίσκεις πολύ καλύτερα. Δεν έχω τύχει να πάρω το παιχνίδι. Δεν έχω μερική, αλλά κοίτα, έχει έλπα. Έχει την έλπα. Την παλιά ευρωπαϊκή. Μπορεί να είναι ένα εξωματσά. Μπορεί να έχει εξωματσά που κάποιοι κάνανε export ή τα είχαν τα συσκευάζα στην Ευρώπη και τα κάνανε ship out. Πόνο, πανικός, έτσι. Εδώ να βάλει σιέρα, σιέρα, δεν γίνεται. Αν πάμε, πολύ πισή, αλήθεια. Όχι, είναι Λούκας, όχι. Τι αυτό. Ναι, είναι το Heroes of Might and Magic. Συνεχίζει, παιδιά. Συνεχίζει. Είναι τόσο τυλιγμένα που δεν είναι, δηλαδή πρέπει
Δεν φαίνεται. Ειδικά αυτά που είναι στην τελευταία ζελατίνα. Με εδώ δεν περιγράφω άλλο, δεν ξέρω τι λίγο άλλο. Δεν ξέρω τι λίγο άλλο. Άλλη παιδιά. Και τελειώνουμε σιγά σιγά, παιδιά. Αυτό δεν τελειώνουμε. Το τελευταίο, παιδιά. Το αφήνω εδώ. Δεν έχει άλλο χώρο. Θα αφήνει εκεί να το πάρει φεύγοντα σιγά σιγά. Παιδιά, άμα. Χάσαμε το μαχαίρι. Χάσαμε το μαχαίρι. Πάμε το άλλο. Κάνω κάπου στο μαχαίρι. Μισό ατόμο. Ξαφνικά λέει το στριγγ γίνεται σπλάτερ. Είναι κίνητρα στο ναυσικό. Όχι. Δεν τα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, μια που σιγά σιγά. Δεν φαίνεται κιόλα. Λοιπόν, είναι Diablo. Για τον. Το Diablo το ένα. Το Diablo το μη υπολογιστή. Για να το υπολογιστή. Ναι, ναι. Στο Jewel Case δεν είναι το πίπο. Ναι, δεν πολύ φαίνεται. Sorry, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Δεν έχουμε τα όπλα μα. Μια που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλο του live stream. Έτσι, στην αρχή είχαμε κάποιε τεχνικέ δυσκολίε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σα καταρχήν. Και για την παρέα σα. Πάρα πολύ το Retro Mario, ο οποίο ήρθε εδώ. Μακάρι να μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Sorry, παιδιά. Έκατσε εκεί, έφτιαχνε τι ρυθμίσει και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσου κινήσει κάποια στιγμή που πέρα. Ναι, καλά, εντάξει. Απλά ανέβαλα το κείμενο. Τι απίστευτο επικό unboxing ήταν αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μεγάλο unboxing όλο μόνο κόμματα σε μια φορά. Είναι καταρχήν για όλες τις κονσόλες. Για όλα τα γούστα. Έχεις εδώ πάλι Zelda, έχεις εδώ πέρα το Castlevania Killer. Έχεις series πολύ κλασικά. Έχεις Kid Icarus. Έχεις Castlevania Mega Man. Castlevania είναι χαμός. Εδώ έχεις Pokémon εκεί, Pokémon από εδώ. Κοίτα εδώ, Pokémon αυτά. Χαμός, χαμός. Τα Mega Drive. Το Castlevania, το Chronicles. Το κάπου μου έλεγε ότι χαμό πραγματικά ήταν λίγο τα παιχνίδια. Υπάρχει ένα Blaster Master εδώ πέρα. Δικό μου είναι αυτό. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ήταν επικό το unboxing. Τα παιδιά μας δώσανε μια πολύ καλή εικόνα και γεύση της υπηρεσίας που προσφέρουν. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται τι είναι. Μπορούμε μέσα από το Facebook Group, έτσι, το Broski Corp. Θα το βάλω εγώ μετά στο βίντεο που ανέβει το βίντεο από κάτω στο link description. Ερχόμαστε σε επικοινωνία, στέλνουμε μήνυμα έτσι ένα μέσα. Στέλνουν είτε σε μένα είτε στον Γιώργο και από εκεί πέρα λύνουμε όλες τις απορίες. Δεν είναι ό,τι θέλετε, ας πούμε, δεν είναι και καλά ότι στέλνεις μόνο να αγοράσεις και τέτοια. Κάποιος μπορεί να θέλει να ενημερωθεί αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, οτιδήποτε. Ναι, ξέρετε, ήδη ζητάνε part 2 την επόμενη κούτα. Θα πέσει τον ήχο όμως, ένα αυτό. Μέχρι τότε δεν θα φτιάξει. Εγώ θα τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξουν στη μάγια gameplay. Χαρούμε. Ωραία. Όταν θα έχει φτιάξει και το εκεί του εξοπλισμού, θα έχει και ο αυτό. Να πω εδώ, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή η κούτα μπορεί να φάνηκε επική σε πολλούς και είναι. Προφανώς δεν είναι τίμητο για κανένα λόγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε κούτα, ούτε λίγο ούτε πολύ, έχει έναν αντίστοιχο αριθμό πραγμάτων και είτε από πλευράς αξίες είτε από πλευράς συναισθηματικής αξίες και κατάστασης. Απλά ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να κάνουμε και το streaming πέρα από το unboxing. Πέρα από το παρείστικο, έτσι, το όλο αυτή την ωραία την ατμόσφαιρα με τα παιδιά, το περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν και το ότι εγώ ήμουν προφανώς εδώ ταυτόχρονα με την αύξηση της αυτής της παραλαβής. Κάτσε καλά η αλήθεια. Δεν συμβαίνει. Αλλά και το ότι αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή κάθε κούτα ήταν παρόμοια και θεωρήσαμε λίγο σημαντικό να δει ο κόσμος τι έρχεται. Γιατί. Να πάρει και ιδέες. Ναι, ναι, αυτό. Κάποιος βλέπει, ας πούμε, κάποιος ποστάρει, λέει αυτό, πήρε εκεί κτλ. Αλλά καμιά φορά ξεχάνονται κάποια κομμάτια και είναι κρίμα γιατί. Όντω, δηλαδή πήγε και το Game Boy για παράδειγμα, το Bundle. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Και πολλοί κόσμοι σίγουρα δεν το ξαναδεί. Κάποια PC Games. Σωστά, και τώρα αυτή είναι μια αναδείχθηκε κατά κάποιο τρόπο. Και είναι και το ότι. Είναι και το feedback των παιδιών. Δηλαδή, ο άσχημο πήρε από τα χέρια τη Λίδα, ο άσχημο πήρε μια λίρα. Ή λέμε, α πούμε, ότι πήγαμε το Shield. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το δείτε εμεί δεν κάνουμε του άλλου. Δηλαδή, τα παιδιά αγοράζουν, δεν αγοράζουν έτσι. Σωστά. Απλά θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην φαίνονται τόσο ωραία πράγματα. Οι ευκαιρίες που μπορεί να έχεις, ρε παιδάκι μου, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ πιο περιορισμένο. Πολύ λιγότερος κόσμος, πολύ λιγότεροι συλλέκτες. Έχει λίγο ξεφύγει και το πράγμα τώρα παγκοσμίως, αλλά και εδώ ειδικά. Άρα, κόσμε, μπείτε στο eBay, να το πω έτσι. Στο eBay, εγώ θα έλεγα μόνο στο eBay και στα ξένα τα γκρουπάκια. Α, το Facebook. Έχει τύχει να μου πει φίλος δηλαδή, ο οποίος είχε δει στην αρχή που είχαμε ξεκινήσει, αλλά δεν είχε μπει στη διαδικασία και απλώς έφυγε να πάρει
δύο παιχνίδια, ας πούμε, και όταν το έφτασε στα χέρια με αυτόν τον τρόπο, με την όλη διαδικασία, λέει, δεν είχα τα στείλει ότι ήταν τόσο εύκολο. Λέει, εντάξει, okay, σε ξέρουμε, ξέρεις, ας πούμε, δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνης, αλλά έλεγες, πού να μπαίνω τώρα στη διαδικασία, πάρ' το από την άλλη μια φιλία, να φάει και να μου έρθει και να κάνει και να δείξει. Και λέει, όταν συνειδητοποιήσω ότι είναι τόσο εύκολο, λέει, πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε μέσω Ελλάδας, γιατί η αλήθεια είναι, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα να το πω, είχα στείλει μήνυμα προχθές για ένα PlayStation 1, ας πούμε, που είχα δει. Μου είχε ανέβει πριν από μερικά λεπτά, στέλνω. Λέω, με ενδιαφέρει, ούτε παζάρι στην τιμή, ούτε τίποτα. Μου λέει, ναι, βεβαίως, είναι διαθέσιμο, ανταλλάξαμε στοιχεία. Θα πήγαινα εγώ από εκεί πέρα να το πάρω, ούτε σε φάση φέρα το μου κάνω το παιδίξτο μου. Και την επόμενη μέρα το πρωί έχουμε δώσει και ραντεβού. Μου στέλνει ένα δύο ωράκι πιο πριν τρεις ώρες και μου λέει, τελικά το έδωσα. Πλέον περνάμε αυτό το. Αυτός είναι και ο λόγος που με έχει σταματήσει να παίρνω. Έχει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα που κλείνουμε ένα deal και μετά. Και μετά γεια σας. Σωστά. Γεια σου για να πάρω 5-10 ευρώ σαν πειρα. Σωστά, σωστά. Και αλήθεια είναι αυτό, να πω πάμε απευθυνόμενο πάνω με αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ότι πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι η διαδικασία είναι κάτι δεν ξέρω εγώ τι περίεργο. Όχι, το μόνο που πραγματικά κάνουμε περισσότερο είναι να πάρουμε μια διεύθυνση στο eBay. Ούτως ή άλλως βάζεις μια διεύθυνση του σπιτιού σου. Ναι. Πλέον, αντί να βάλεις τη διεύθυνση του σπιτιού σου, βάζεις τη διεύθυνση της Roski Corp στην Αγγλία, στο UK, ναι. Και πλέον πάει εκεί. Ναι. Το αστείο είναι ότι από συζητήσεις, ας πούμε, συνειδητοποιείς ότι κάποια άτομα δεν ξέρουν ότι μπορεί να έχουν δύο και τρεις και πολλές διευθύνσεις στο λογαριασμό του στο eBay. Και απλά όταν φτάσει η ώρα να πατήσουν το purchase, ας πούμε, για να πάρουν. Απλά πιο πριν διαλέγεις πού θέλεις να πάει. Η διεύθυνση αποστολής, ναι, σωστά. Ωραία. Guys, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μας άρεσε το σπίτι σου και το φοβερό πλέον. Καταρχήν, εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα και μέσα από το κανάλι. Το κοινό κανάλι, έτσι είναι 10 ημέρες είναι που έχει ανέβει το κανάλι. Φρέσκο. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσατε τη δυνατότητα έτσι να δούμε κάποια πράγματα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ρετρομάριο, τον οποίο τον παρακολουθώ χρόνια τώρα και έχει τη μεγάλη εμπειρία. Έχει το απίστευτο καυστικό του χιούμορ, την ευφυΐα του, την ευστροφία του. Εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ. Τι είναι ακριβώς αυτό. Τα κάτω πάει. Από εδώ πάρω το θέση. Δεν είμαι σίγουρος αυτό είναι το παιδί. Εντάξει, θα το δούμε. Θα ψηφίσουμε μετά αφού κλείσει κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο όσοι είχαν την υπομονή στην αρχή τα 10-15 πρώτα λεπτά να έχουν την υπομονή για τα τεχνικά θέματα. Και να μας βοηθήσουν κιόλας. Σωστά, μας βοήθησαν και με το βοήθεια. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα τέτοια. Εγώ εδώ επίσημα προς σας την κάνω, το λέω Retro Mario, εγώ θέλω να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί. Όλοι και κάτι θα βρούμε, δεν ξέρω όλοι που είναι, είναι το connection. Όταν λέω όταν και όλοι και κάτι θα βρούμε, ξέρετε, έτσι είναι. Τον κοράσα ο κοριού και πρέπει να ναι, σε φάση... Να μην πρέπει να καφέ, φίλε. Όπως το πρέπει να κανονίσετε, εδώ και έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, με αυτά σας χαιρετούμε. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. The Retro Player. Καλή συνέχεια σε όλους.